Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στο Μπορείς να το σώσεις. Θα είμαστε περίπου για μισή ώρα και νομίζω ότι αυτό το μισή ώρα θα σας αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχω πάρα πολύ καλές ειδήσεις που θα βοηθήσουν το σύνολο της κοινωνίας. Έχουμε καλές εξελίξεις και για τους επιχειρήσεις και για τους εργαζομένους και για τους συνταξιούχους και για αυτά τα αναδρομικά που έχει γίνει ο μεγάλος χαμός. Να ξεκινήσουμε από τα αναδρομικά με τους κληρονόμους. Υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, δύο διαδικασίες διαφορετικές, δηλαδή μέχρι τις 18-12 έχετε δυνατότητα εσείς να προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά και αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε, μετά δίνει και στις 28. 17-12 είναι η μία ημερομηνία και 28 Δευτέρου είναι η δεύτερη. Άρα, όποιοι έχετε πρόβλημα, πάρτε με ένα τηλέφωνο να βοηθήσουμε. Θα τα εξηγήσουμε αναλυτικά με τους κληρονόμους πώς μπορεί να γίνει. Είναι δύο ημερομηνίες με δύο διαδικασίες. Έχουμε όλα τα επιδόματα μέσα στο Δεκέμβριο. Αλλά ένα από τα σημαντικότερα θέματα που νομίζω θα πρέπει να το εκμεταλλευτείτε, που θα βοηθήσει, είναι ένα νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που βγαίνει μέσα από την περιφέρεια, που είναι για μικρές επιχειρήσεις έως 50.000. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή είδηση να το βγάλουμε το σουπεράκι, νέα προγράμματα ΕΣΠΑ έως 50.000. Πολύ καλή είδηση. Είναι ΕΣΠΑ, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα θα τα πάρετε. Γιατί κάθε μία επιχείρηση βγαίνει έως 50.000, είναι ένα ποσό που έτσι αλλιώς θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Νομίζω ότι όσοι ενδιαφέρεστε, πάρτε με ένα τηλέφωνο να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι πολύ καλή είδηση, είναι χρήματα που δίνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πιο πολύ στις μικρές, με πρωτοβουλία της περιφέρειας. Καλή κίνηση και μακάρι να μπορέσουν να τους πάρουν περισσότεροι. Να συνδεθούμε λίγο, αν έχουμε τηλεφωνικά τον κύριο Παπαγεωργίου. Τον έχουμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου, τι κάνετε? Λοιπόν, για πέστε μας λίγο για αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, ναι, πολύ καλά τοποθετηθήκατε. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Αττική. Ενίσχυσης επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον COVID, πληγεί από την υγειονομική κρίση και οικονομικά. Με απόφαση λοιπόν του Περιφερειάρχη Αττικής, του Γιώργου του Πατούλη, ανακαλύψαμε 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το λέω σε εισαγωγικά αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να συγκεντρώσει ένα τέτοιο μεγάλο ποσό αυτές τις μέρες. Καταφέραμε λοιπόν και τα βρήκαμε από το ΑΠΕΠ Αττικής, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής. Τα δεσμεύσαμε, το οποίο είναι για το 2014-2020, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την τελευταία επιχείρηση που υπάρχει στην Αττική. Ωραία. Βέβαια, είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα για την Αττική μας. Για να μπορούσαν να καλυφθούν όλες οι επιχειρήσεις το 100% με ένα ποσό της τάξης των 30.000 ευρώ κατά μέσο όρο, θα χρειαζόντουσαν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Παρόλα αυτά, με μεγάλη πίεση του Περιφερειάρχη, καταφέραμε και βρήκαμε άλλα 50 εκατομμύρια, τα οποία τα δώσαμε αποκλειστικά και μόνο για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις που είναι κάτω από 9 εργαζόμενοι ή που έχουν μόνο αυτοαποσχολούμενους, δηλαδή τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Μπράβο, της καθημερινότητας, μάλιστα. Όχι, είναι καλή Θέλω κίνηση. Θέλω να πω, να προσθέσω, με συγχωρείτε κύριε Χαλκιώτη, ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και παράλληλα με την καλύτερη υγειονομική θωράκιση της Αττικής, η οποία έρχεται μέσα από πρωτοβουλίες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και Περιφερειάρχη Αττικής, του Γιώργου του Πατούλη, προτεραιότητά μας είναι και η ενίσχυση όσων το δυνατόν περισσότερων επιχειρηματικών κλάδων. Δηλαδή, απευθυνόμαστε σε τουρισμό, σε εστίαση, σε μικρά εμπορικά μαγαζιά. Απευθυνόμαστε, καταφέραμε και βάλαμε τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες δεν ήταν πρώτιστα και είμαστε η πρώτη περιφέρεια της Αττικής η οποία βάζει στο πρόγραμμα και αυτές τις εταιρείες. Και προσπαθούμε να πάρουν έστω και λιγότερα χρήματα οι επιχειρήσεις, αλλά να πάρουν όλοι, να ενισχυθούν όλοι. Κύριε Παπαγεωργίου. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, εσείς είστε οικονομολόγος και αντιλαμβάνεστε, είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο Σωστά. που έχουμε στη διάθεση των πολιτών μας για τη στήριξή τους. Ωραία, αντί να το πούμε απλά, επειδή μας παρακολουθεί ο κόσμος, μπορούν να διεκδικήσουν έως 50.000 από προγράμματα του ΕΣΠΑ. Υπάρχει έτσι, να το πούμε γενικά, κάποια κατηγορία που εξαιρείται? Υπάρχει κάποιο επάγγελμα? Όχι. Καταφέραμε και βάλαμε όλες τις επιχειρήσεις μέσα, Ωραία. Ακόμη και αυτές οι οποίες δεν αποδίδουν ΦΠΑ. Και το παροχή υπηρεσιών είναι μέσα εκεί? Βεβαίως. Όσοι έχουν πληγεί αποδεδειγμένα από τον κορονοϊό το τρίμηνο Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος του 2020. Κύριε Παπαγεωργίου, είναι ένα καλό νέο αυτό και θα ήθελα να πιέσω και εγώ από τη μεριά μας να
βρείτε και άλλα χρήματα. Ξέρω τον αγώνα που κάνετε, αλλά ξέρετε, όσο πιέζουμε, θα καταλαβαίνω τη διάθεση, αλλά οι Έλληνες αυτή τη στιγμή είναι φτωχοποιημένοι, τους βρήκε η υγειονομική κρίση. Ίσως ένα μπράβο για την προσπάθειά σας αυτή, είναι καλή προσπάθεια. Και όσο μπορείτε και εσείς από τη θέση σας, γιατί ξέρω ότι μετράει ο λόγος σας, πιέστε περισσότερο, μήπως βρεθούν και κάποια ακόμα χρήματα ή και σε συνδυασμό με το Υπουργείο Οικονομικών ή με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα με την υγειονομική βοήθεια στους κατοίκους Αττικής, πραγματικά υπάρχει ένα επιτελείο πολύ μεγάλο με τεχνογνωσία δίπλα στον Περιφερειάρχη, στο οποίο βρίσκομαι και εγώ, που προσπαθούμε καθημερινά να βρούμε χρήματα για να ρίξουμε στην αγορά, να δώσουμε στην αγορά άμεσα, μέσα από διάφορα προγράμματα. Να σας πω και την πολύ μεγάλη έκπληξη Περιφερειάρχη την τελευταία εβδομάδα, όπου ανακοίνωσε τη σύσταση του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας, ώστε τα έργα, οι προγραμματικές, οι μελέτες, να γίνονται πιο γρήγορα μέσα από μια διαδικασία όπως θα λειτουργούσε στον ιδιωτικό τομέα. Ωραία. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω και την επόμενη φορά που θα σας φωνάξουμε να έχετε να μας πείτε για άλλο ένα τέτοιο ίδιο πακέτο που θα βοηθήσει τους στοχοποιημένους Έλληνες μετά από την κρίση και μετά από την υγειονομική πανδημία και την οικονομική πανδημία, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί είστε άνθρωπος της καθημερινότητας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είστε και στο επαγγελματικό επιμελητήριο εκεί στον Πειραιά. Έναν πολύ αξιόλογο πρόεδρο έχετε εκεί. Τα χαιρετίσματά μου να του δώσετε. Και βεβαίως, μακάρι βεβαίως και την επόμενη φορά να έρθει και εκείνος και εσείς να κάνουμε μια πιο έτσι ανοιχτή κουβέντα για τα οικονομικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γιώτη, επειδή είστε έγκριτος δημοσιογράφος και σας παρακολουθούμε, γιατί και εμείς ενημερωνόμαστε από εσάς σε όλα τα επίπεδα που αφορούν την οικονομία της κοινωνίας μας, θέλω να σας πω ότι καταφέραμε, ενώ το πρόγραμμα έλεγε στις 23 Νοεμβρίου, είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους τηλεθεατές σας. Μάλιστα. Καταφέραμε να δώσουμε μια παράταση μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου. Πολύ σημαντικό αυτό. Και γίνονται συζητήσεις για να παραταθεί ακόμη μια φορά, ίσως και μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου. Πολύ για σημαντικό. Να μπορέσουν όλες οι επιχειρήσεις να προλάβουν να καταθέσουν φάκελο. Να είστε καλά. Γιατί είναι χρήματα τα οποία δεν επιστρέφονται. Βεβαίως, είναι σημαντικό αυτό να τα πάρουν όλοι και η ενημέρωση και εδώ το Blue Sky μπαίνει μπροστά να βοηθήσουμε τους φτωχοποιημένους Έλληνες. Και να πούμε ένα μπράβο για άλλη μια φορά σε εσάς και στον κύριο Πατούλη για τα χρήματα που βρίσκει και βοηθάει τον κόσμο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας καλό βράδυ. Χαιρετίσματα στον πρόεδρο. Λοιπόν, να το πούμε πολύ απλά, να το καταλάβετε. Είναι χρήματα, όπως είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, για τις μικρές επιχειρήσεις, αυτές της καθημερινότητας, ως 50.000 ευρώ, που θα πάρετε τα χρήματα και δεν τα οφείλετε. Αυτό είναι ο κύριος Παπαγεωργίου. Είναι διαδικασία με έναν φάκελο, 2-10-49-64-569. Πάρτε με τηλέφωνο να ξεκινήσουμε να τους φτιάξουμε αυτούς τους φακέλους, γιατί από ό,τι είδατε δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο. Είναι χρήματα που δεν θα επιστρέψετε, να διεκδικήσουμε ό,τι ποσό μπορούμε, έτσι, για να μπορέσετε και εσείς να πάρετε χρήματα που δεν θα τα επιστρέψετε. Δεν έχει κάποιο περιορισμό, θα γίνει αξιολόγηση και μακάρι όλους τους φακέλους που θα φτιάξουμε να μπορέσουν να πάρουν ένα ποσό. Λοιπόν, 2-10-49-64-569 για τις 50.000 ευρώ το φάκελο, να φτιάξουμε σωστό φάκελο, να τον υποβάλουμε για να διεκδικήσουμε ό,τι περισσότερο ποσό μπορούμε. Κυρία Παναγιώτα, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ αναδρομικά δεν έχω πάρει. Το 2015 έκανα την αίτηση. Ναι. Έπαιρνα αναδρομικά το 2015 και το 2016 πήρα κανονικά. Ναι. Κοιτάξτε, είσαστε τώρα θα πάρετε. Είσαστε το δεύτερο κύμα. Είναι μερικοί συνταξιούχοι, θα το πω τώρα, οι οποίοι δεν προλάβανε να πάρουν γιατί είχαν καταθέσει την αίτηση ή συνταξιούχοι μετά το 2015-2016. Θα πάρετε τώρα εσείς. Εντάξει. Όταν λέτε τώρα. Μέσα στο Δεκέμβριο. Μέσα στο Δεκέμβριο θα πάρετε, κυρία Παναγιώτα. Έγινε. Μη στεναχωριέστε, θα πάρετε κανονικά. Ήτανε, το έχει δηλώσει και ο Υπουργός ότι αυτή η κατηγορία. Να είστε καλά. Ότι αυτή η κατηγορία έτσι αλλιώς θα πήγαινε πίσω. Καταλάβατε. Είναι μια κατηγορία που πήγαινε πίσω. Δώσανε βάρος στο πρώτο κύμα των συνταξιούχων και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή, σαν και εσάς, που θα πάρουν και αυτοί τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι μέσα στο Δεκέμβριο θα γίνουν όλες οι πληρωμές και στους εργαζομένους και στους ανέργους και στους μακροχρόνια ανέργους και το επίδομα που δικαιούται ο καθένας και θα μπουν και τα αναδρομικά για τους κληρονόμους. Για τα αναδρομικά με τους κληρονόμους, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ. Έχουμε μία καταληκτική ημερομηνία στις 17 Δεκεμβρίου που εκεί θα πρέπει, εσείς προτείνω, να κάνετε την αίτηση κανονικά. Πάρτε με και ένα τηλέφωνο να σας βοηθήσω στο 2-10-49-64-569.
Κάντε την έτσι και ζητάει τρία δικαιολογητικά. Θα τα πούμε και τα τρία δικαιολογητικά. Εάν δεν μπορείς να τα προσκομίσεις μέχρι τις 17 Δεκάτου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλεψη μέχρι τις 28 Δευτέρου. Άρα, ξεκινάμε να κάνουμε την αίτηση. Αν μπορούμε να προσκομίσουμε τα δικαιολογητικά μέχρι τις 17 Δεκάτου, καλώς. Αν όχι, πάμε 28 Δευτέρου του καινούργιου έτους. Για τους κληρονόμους. Άρα, το ξαναλέω, πρώτη ημερομηνία 17 Δεκάτου, αν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να προσκομίσετε τα τρία δικαιολογητικά που χρειάζονται, θα τα προσκομίσετε, δεν θα τα χάσετε, θα τα προσκομίσετε, σας δίνετε δυνατότητα μέσα από τις διαδικασίες να πάρετε τα χαρτιά από τα δικαστήρια και αργήσετε, θα τα προσκομίσετε μέχρι τις 28 Δευτέρου. Θα είσαστε μέσα στο πρόγραμμα. Ο κύριος Ραφαήλ, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ορίστε, κύριε Ραφαήλ. Καλησπέρα. Βλέπω εδώ πέρα στη τηλεόραση για κάτι για φτωχούς. Κύριε Ραφαήλ, χαμηλώστε τελείως παρακαλώ την τηλεόρασή σας. Την τηλεόρασή σας χαμηλώστε, να μ' ακούτε από το ακουστικό. Ναι, σ' ακούω. Παρακαλώ, ορίστε. Είναι... Κύριε Ραφαήλ, με ακούτε. Χαμηλώστε τον ήχο της τηλεόρασης, παρακαλώ. Το χαμήλωσα. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, ας ξαναπάρει ο κύριος Ραφαήλ. Εσείς που θέλετε να επικοινωνήσετε την εκπομπή, θα χαμηλώνετε τελείως τον ήχο της τηλεόρασης και θα μας ακούτε από το ακουστικό σας ή από το κινητό σας. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, κύριε Γαβρίλο. Ορίστε. Μισό λεπτό μιλάω. Παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε, να πούμε λίγο τις οικονομικές ειδήσεις. Για αυτούς που για κάποιον λόγο, και θα αφήσω το δάνειο στο τέλος, για αυτούς που για κάποιον λόγο χάσατε τη ρύθμιση των 100 ή των 120 δόσεων. Έχει βγει με νόμο και μπορείτε να κάνετε τα εξής. Προσέχτε λίγο. Ή μέχρι τη Δευτέρα θα πάτε να πληρώσετε τη δόση του Νοεμβρίου για να είστε στο πλαίσιο ή θα πάτε να κάνετε τη διαδικασία και οι δόσεις που οφείλετε, που δεν μπορέσατε να πληρώσετε, θα πάνε μετά τη λήξη των δόσεων της ρύθμισης που είχατε. Έχετε δύο διαδικασίες. Πέρασε και αυτός ο νόμος. Άρα, όσοι είχατε 100 με 120 δόσεις, για κάποιον λόγο τις χάσατε, μη στεναχωριέστε ή πάτε. Υπάρχει διαδικασία της επανένταξης. Βάζετε τη δόση του Νευρίου ως 30 εντεκάτου ή αν θέλετε μπορείτε να πάτε τις δόσεις πίσω. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά ή στην τοπική εφορία σας. Αλλά για αυτούς που θέλουν να πάνε στο πρόγραμμα πλήρωση τη δόση του Νοεμβρίου, συνοδείτε εκεί με τον λογιστή σας να καταβάλλετε τη δόση του Νοεμβρίου και να πάτε κανονικά στις δόσεις 100 με 120. Για αυτές τις επιχειρήσεις που με εντολή του κράτους έχει κλειστεί, έχει δοθεί εντολή να κλείσει η επιχείρηση, αυτές πάνε μετά το Μάρτιο-Απρίλιο και θα είναι ή άτοκες το 2024 ή με ένα πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Παρακαλώ, κύριος Δημήτρης. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω κύριε Γαβρίλο το εξής. Παρακαλώ. Είμαι συνταξιούχος αναπηρικής σύνταξης, ναι, του ΙΚΑ. Ναι. Η σύνταξή μου λήγει τον Φεβρουάριο. Το 21. Με ακούτε? Ναι, απλά περιμένω να μιλήσετε. Α, λοιπόν, τελειώνει το Φεβρουάριο του 21. Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω την ερώτηση το εξής. Λόγω COVID, από εκεί και πέρα, τι γίνεται, τα ΚΕΠΑ, οι επιτροπές θα δεχτούν τα παραπεμπτικά, τα χαρτιά, δικαιολογητικά, για να μπορέσουμε να περάσουμε πάλι την επιτροπή? Ναι, είναι ένα θέμα που το έχω ζητήσει και με την κυρία Βορδόνη, γιατί εκείνη τα αναλαμβάνει αυτά. Υπάρχει έτσι μια δυσλειτουργία, αλλά νομίζω γίνεται με ραντεβού. Μάλιστα. Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί, γιατί λόγω COVID τώρα και εκείνη κάνει, ναι, κάποιες προσπάθειες να εξυπηρετήσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουμε αναλάβει, αλλά υπάρχουν με ραντεβού, υπάρχει μια δυσλειτουργία. Κάνουμε προσπάθειες. Γιατί βλέπω συνέχεια προσπαθεί, το χρησιμοποιεί τον οποιοδήποτε τρόπο να του εξυπηρετήσει. Λίγο, επειδή έχουμε θίξει αυτό με την κυρία Βορδόνη, έχουμε εκεί ένα θεματάκι. Είμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση, έτσι. Και η επόμενη είναι πιο δύσκολη. Βέβαια. Εντάξει, κύριε Δημήτρη. Ωραία. Αλλά πάρτε μας ένα τηλέφωνο, μπορούμε να βοηθήσουμε. Εντάξει, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πω εδώ ότι αυτές οι εκπομπές ήταν εδώ και η κυρία Βορδόνη, αλλά εκείνη, έτσι, λόγω της κατάστασης της πανδημίας υγειονομικής δεν μπορεί να είναι εδώ, όχι γιατί είναι άρρωστη, γιατί υπάρχει απογορευτικό. Δεν επιτρέπεται
έτσι να έρχονται εδώ καλεσμένοι, κατ' εξαίρεση και ίσως κάποιοι. Όταν θα τελειώσει αυτό όλο, θα ξαναέρθει πάλι στα πάνελ μας. Αλλά μέχρι τότε εσείς, στο 211-1860-001, παίρνετε και ρωτάτε ό,τι θέλετε. 49-64-569 είναι το τηλέφωνο του γραφείου. Στο Facebook, στη σελίδα μας, Γαβρίλος Χαλκιώτης, μπορείς να το σώσεις. Θέλω να μπείτε και αν σας αρέσει η σελίδα μας, να κάνετε like ή να θέσετε τα ερωτήματά σας. Υπάρχουν τρόποι να επικοινωνούμε. Και ό,τι πρόβλημα έχετε, αν δεν θέλετε να βγείτε ή να πάρετε τηλέφωνο, αυτές είναι οι ιστοσελίδες μας. Μπείτε, ενημερωθείτε. Εγώ μέχρι και τις 5 ώρα το πρωί έκανα αναρτήσεις σε σχέση με τα οικονομικά για κάποιους ανθρώπους που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουν ενημερωθεί για την εκπομπή. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας, μπείτε στο Facebook, ο Βίλος Χαλκιώτης, μπορείς να το σώσεις. Παρακολουθήστε εκεί τις δράσεις, θέστε τα ερωτήματά σας και εμείς πάρα πολύ γρήγορα θα σας απαντήσουμε. Είναι καλός μήνας ο Δεκέμβριος σε σχέση με ανθρώπους που έχουν προβλήματα, όπως οι εργαζόμενοι, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι. Θα πάρουν λεφτά αυτοί οι άνθρωποι, αναδρομικά κληρονόμων, έτσι. Για τους ανέργους, οι επιταγές πάνε 75 μέρες. Όλα αυτά σας τα είχαμε πει και την περασμένη Κυριακή, αν θυμάστε. Ωραία. Όλες αυτές οι ειδήσεις έχουν να κάνουν, έχουν να βοηθήσουν. Και με τους κληρονόμους και είπαμε ότι υπάρχει ένα. Έχουμε από 1η-1η του 2021, θεωρητικά το λέω για να το δούμε, ότι έχουμε μια αύξηση στους μισθούς, έχουμε κατάργηση και μείωση των εισφορών, μάλλον όχι, έχουμε μείωση στις εισφορές, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να φέρει ένα καλύτερο έτσι, μισθό στους εργαζομένους. Για τα Χριστούγεννα, για τα δώρα, να πούμε πολύ γρήγορα ότι μέχρι τις 21-12 θα πρέπει να πληρωθούν τα δώρα από τους επιχειρηματίες και εκεί δεν θέλω να ακούσω τίποτα βλακίες, φέρτα, πάρτα, κάντα, δείχτε γιατί κάτι τέτοια με παίρνουν και μου λένε. Και λογικά για το διάστημα που αφορά το κράτος θα έρθει και αυτό να προσπαθήσει να είναι τυπικό στις 21-12. Να το δούμε και αυτό. Καλησπέρα κυρία Χρυσάνθη. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι, ορίστε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ... Παίρνω, ο άντρας μου πέθανε το 15, το Σεπτέμβριο του 2015. Ναι. Έκανα αίτηση, εγώ είμαι συνταξιούχος από δική μου σύνταξη. Ποιο ταμείο? Αίτηση για σύνταξη χειρίας, μου ανακρίθηκε 350 ευρώ. Ποιο ταμείο είσαστε εσείς και ποιο ταμείο ήταν ασχολημένος εσείς? Είχα και οι δύο. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα μπορεί να μου κοινοποιήσει και η απόφαση της σύνταξης. Σύνταξη δεν μου μπήκε καθόλου στην τράπεζα. Πηγαίνοντας στο ΙΚΑ ρωτάω γιατί, δεν ξέρουμε κάποιο πρόβλημα έχει, λείπει προϊσταμένη, λείπει ειδικός τότε και μου δίνανε τώρα για 5 χρόνια, ακόμη δεν την έχω πάρει, 150 ευρώ έναντι. Ναι. Μέχρι το Μάρτι. Από το Μάρτι και ήρθα μου τα κόψανε τελείως. Και πηγαίνοντας πάλι στο ΙΚΑ, λέω τι θα γίνει βρε παιδιά, 5 χρόνια, πέστε μου τι είναι αυτό που δυσκολεύει να το βοηθήσω κι εγώ αν μπορώ. Έχει φύγει από μας, λέει, βρίσκεται σε άλλη υπηρεσία. Ποια είναι η άλλη υπηρεσία? Από τα κεντρικά του ΙΚΑ. Τι να κάνω εγώ, πέστε μου, το επικουρικό μου το δώσανε. Θα κάνετε λίγο υπομονή να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, κύριε Χρυσάνθη. Δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή, τι να ολοκληρωθεί στα 5 χρόνια ακόμη? Να πάτε εκεί στην προϊσταμένη, δίκιο έχετε, να πάτε εκεί στην προϊσταμένη, λίγο να πιέσετε. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, δεν μπορώ να βοηθήσω κάτι άλλο. Δίκιο. Δεν μπορείτε εσείς. Δίκιο έχετε, αλλά... Πού να κάνω ότι όταν με διώχνουν από το ΙΚΑ και μου λένε δεν είναι σε εμάς. Να πάω σε ποια υπηρεσία? Στην αυτή, στην Νικηφόρου να πάω. Μην κάνετε και εκεί μια βόλτα, μήπως βοηθήσει. Είναι πραγματικά απαράδεκτο αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν αυτά. Συμπληρώθηκα 5 χρόνια. Δυστυχώς. Δεν ξέρω κι εσείς μπορείτε να μου πείτε κάτι συγκεκριμένα. Πρέπει να ψάξω από μόνο. Ας μιλήσουμε και αύριο να δούμε. Γιατί για να σας απαντήσω κάπου συγκεκριμένα, πρέπει να δω και κάποια χαρτιά. Τώρα είναι πολύ γενικά όλα αυτά που μου λέτε, κυρία Μαρία. Έχει μια απόφαση και δεν έχει εκτελεστεί εδώ και 5 χρόνια. Τι άλλο να είναι? Πέστε μου. Και δεν μπορούν να μου απαντήσουν γιατί. Δεν τα έχω πάρει λεφτά. Έχω απόφαση στα χέρια μου. Από 16. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Δεν έχω ξανακούσει αυτή την περίπτωση. Να μιλήσουμε και αύριο, κυρία Χρυσάνθη. Να σας πω πάλι τα ίδια. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω, κυρία Χρυσάνθη, επειδή βλέπω ότι είστε στεναχωρημένοι. Εμείς που έχουμε μια εκπομπή δεν μπορούμε να δώσουμε εντολή στο κράτος να σας δώσει τη σύνταξη, καταλάβατε. Να βοηθήσουμε ίσως, ναι. Οπότε τι θα κάνω, κυρία μου, δεν σας είπα να δώσω εντολή εσύ. Να πάω πού, κάπου υπεύθυνα. Σας είπα από το ΙΚΑ πλέον δεν ποιος με τραγώνει. Ακούστε, δεν κυρία... έχουν να μου πούνε τίποτα. Κυρία Χρυσάνθη, πιο υπεύθυνος από αυτός που είναι πάνω συντάξη δεν υπάρχει. Καταλάβατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δηλαδή, εμείς εδώ σας δίνουμε το λόγο, αλλά επειδή δεν θέλουμε να εκμεταλλευόμαστε την εμπιστοσύνη και να λέμε και να τάζουμε, εγώ τουλάχιστον μπορώ να το κάνω. Να βοηθήσουμε, να το καταλάβουμε, ναι.
Δυστυχώς κάτι τέτοιες διαδικασίες μας κάνουν και ντρεπόμαστε όλοι σαν Έλληνες. Μπορεί όμως να γίνει κάτι, δεν μπορώ να το ξέρω. Όταν εσείς ίδιοι έχετε πάει 2-3 φορές στον υπεύθυνο, περισσότερο υπεύθυνο από όσους βγάζει στην τάξη δεν υπάρχει κανένα να ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, κυρία Μαρία, παρακαλώ. Ορίστε, κυρία Μαρία. Να σας κάνω μία ερώτηση. Ορίστε. Ο σύζυγός μου έχει βγάλει αυτή τη σύνταξη των ασφάλιστων υπερηλίκων. Ναι. Και το Πάσχα του 19 πήραμε ένα δώρο που μας έδωσαν 170 ευρώ. Θα δικαιούμαστε να πάρουμε τώρα αυτό εδώ που βγάλανε το καινούργιο πρόγραμμα για τώρα τα Χριστούγεννα. Αυτό το δώρο που είπε ο κύριος Βρούτης το πρωί. Ναι. Υπάρχει μια τέτοια φημολογία για ένα μικρό ποσό και ακούγεται ότι θα δοθεί. Ναι. Μακάρι, να είσαστε, μακάρι να είσαστε μέσα. Το είπε ο κύριος Βρούτης σωστά. Που μου το λέτε, γιατί να μην σας πιστέψω. Ναι, γι' αυτό λέω. Μήπως ξέρετε εσείς κάτι. Μακάρι να είστε μέσα, κυρία Μαρία. Μακάρι να είστε μέσα. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Μία ερώτηση είπαμε. Μιλάω στον Ενικό. Καλά κάνετε. Έχω κάνει και εγώ τα χαρτιά μου για αυτή τη σύνταξη των ασφάλιστων υπερηλίκων από το 19. Τον Αύγουστο του 19 και ακόμα δεν έχει βγει. Πότε θα βγει, μήπως ξέρετε κάτι. Κοιτάξτε, εγώ για το θέμα της σύνταξης ναι. θα έλεγα ότι το καλύτερη διαδικασία είναι η διαδικασία μέσα του Atlas. Τότε βέβαια το 19 δεν υπήρχε. Όλες αυτές οι διαδικασίες που έχουν μπλοκή με την απονομή της σύνταξης ναι. θα πρέπει να κάνετε λίγο απομονή. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Αλλά να μιλήσουμε και αύριο, κυρία Μαρία. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το δει καλό βράδυ. Να το δει λίγο κυρία Βορδόνη που είναι δικηγόρος, αλλά αυτές όντως αργούν οι διαδικασίες, δυστυχώς. Αργούν τόσο καιρό, κάνω από τον Αύγουστο του 19, τώρα 1,5 χρόνο κοντεύει. Εδώ δεν ακούσα την προηγούμενη φίλη, 5 χρόνια λέει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Κυρία Χριστίνα, παρακαλώ. Ορίστε, κυρία Χριστίνα, εσείς. Να μιλήσω με τον κύριο. Εγώ είμαι ο κύριος. Γεια σας, έχω την πεθερά μου, είναι άρρωστη. Πιο δυνατά λίγο. Μ' ακούτε? Μάλιστα. Βλέπω εδώ για κάτι συντάξεις που λέει, για Χριστουγέννων δώρο. Ναι. Για κάτι συντάξεις που λέει δώρο. Την ερώτηση θέλουμε. Πέστε μου κύριε Χριστίνα την ερώτηση, ποια είναι η ερώτησή σας? Αλουμπιάδων 2. Ορίστε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι κυρία Χριστίνα? Έχω την πεθερά μου άρρωστη. Μάλιστα. Ορίστε. Έχω την πεθερά μου άρρωστη. Μάλιστα. Ναι, για το επίδομα αυτό. Για ποιο επίδομα? Για το πακέτο. Κυρία Χριστίνα, δεν ακούγεστε, ξαναπάρτε παρακαλώ και δεν σας καταλαβαίνω έτσι, δεν ακούγεστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μέσα στο Δεκέμβριο, θα τα πω έτσι πολύ γρήγορα γιατί θέλω να πάμε και στα δάνεια. Ή μέσα στο Δεκέμβριο υπάρχει η επιδότηση από 3 μέχρι 11 για τους εργαζόμενους τα 800 ευρώ, οι αυτοαποσχολούμενοι από 400 και οι επιστήμονες τα 720. Τα αναδρομικά των κληρονόμων είπαμε ότι ξεκινάνε και θα πληρωθούν ως 31 δεκάτου για αυτούς που θα καταθέσουν έως 17. Έχουμε τον δώρο των ΟΑΕΔ των ανέργων που είναι 700 ευρώ με πληρωμή 7/12. Έχουμε την απονομή των 30 χρόνων που είχαμε πει ότι πάνε από 30 χρόνια. Τώρα για αυτό συζητάνε μήπως δεν προλάβουν να το δώσουν μέσα στο Δεκέμβριο και να πάει για τον Ιανουάριο. Εγώ έλεγα να πιεστούν κάποιοι και να μήπως και τα πάρουν τώρα. Έχουμε την αύξηση της προσωρινής που με πήρε και ένας φίλος από εκεί γειτονάς και μου είπε ότι ξέρεις κάτι δεν έχει γίνει. Αυτά για τα 30 χρόνια πιστεύω θα το καλύψει μέσα στο Δεκέμβριο. Έχω μία ανησυχία για την προσωρινή από το 50 στο 80 ή από το 50 στο 70. Εκεί αυτό από ό,τι δείχνει πάει μάλλον για το 21. Ενώ θα πάρει τη διαφορά για τα 30 χρόνια, για την αύξηση προσωρινής μάλλον πάει για Ιανουάριο από ό,τι βλέπω. Περιμένουμε. Έχουμε πληρωμές για το δώρο των εορτών 21 δεκάτου, το είπαμε. Είπαμε για τις επιταγές. Θέλω να πω κάτι που πρέπει να γνωρίζετε. Οι αγρότες έχετε δυνατότητα να πάρετε την επιστρεπτή προκαταβολή κανένα χιλιάρικο. Ψάξτε το, δεν είναι κακό. Χιλιαρικάκι, χιλιαρικάκι, μην το αφήνετε. Να συνεχίσουμε γιατί θέλω να σας ενημερώσω για να αφήσω το μεγάλο διάστημα για να μιλήσουμε για τα δάνεια. Λοιπόν, αναδρομικά κληρονόμων. Είπαμε, μέχρι τις 17/12 εσείς θα κάνετε την αίτηση και θέλει μετά να προσκομίσετε το εγκαιτέρων συγγενών περί μία αποποίησης, έτσι. Και για τη διαθήκη. Αυτά τα τρία χαρτιά θα ζητήσει. Τώρα, εσείς που μπορείτε να τα προσκομίσετε μέχρι τις 17/12, καλώς. Κάντε αύριο την αίτηση
2-10-49-64-5-69, ό,τι πρόβλημα έχετε, πάρτε με να σας βοηθήσω. Από εκεί και μετά, εάν και εφόσον δεν μπορείτε, 28 Δευτέρου είναι η καταληκτική ημερομηνία που έχουμε, πρέπει να έχουμε καταθέσει τα χαρτιά για να πάρουμε τα αναδρομικά μας. Πάμε, επόμενη φίλη, κυρία Μαρία, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Για τους συνταξιούχους, για τους μονοσυνταξιούχους του ΤΣΑΙ, τους γιατρούς, ναι, που έχουν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης, αλλά είναι συνταξιούχοι πριν από το 2016, παλιός συνταξιούχος του 2008. Ναι. Έχουν κάποια αναδρομικά που θα δοθούν? Υπήρχε μια πληροφορία ότι θα δινόντουσαν κάποια αναδρομικά μέσα στον Δεκέμβριο. Ναι. Ή κάνω λάθος? Σωστά, έτσι είναι όπως το λέτε. Υπάρχει σαν πληροφορία είναι αυτό, όπως το λέτε. Σαν πληροφορία το αφήσουμε, κυρία Μαρία. Ναι. Άρα δεν υπάρχει... Υπάρχει ένα ερωτηματικό εκεί, να το δούμε. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, κυρία Μαρία. Ναι. Οπότε, γιατί τα αναδρομικά στους νέους συνταξιούχους έχουν δοθεί, δηλαδή είναι κάτι ή δεν δόθηκαν? Περιμένουμε κάτι εκεί, περιμένουμε κάτι, κυρία Μαρία. Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω αυτό τώρα. Μάλιστα. Περιμένουμε. Ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω πολύ ότι θα πάει και αυτό καλά, αλλά περιμένουμε, κυρία Μαρία. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όπως, καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Όπως, έτσι, το 11μηνο θα το πάρουν και αυτοί που δουλεύανε στην Εθνική Εθνικάρη πρώτη 12ου. Είναι πολλής κόσμος, είπε και ο υπουργός ότι είναι περίπου γύρω στους 40.000, αυτοί περίπου 40.000 που δεν έχουν πάρει, έτσι, τα αναδρομικά. Είναι ιδιαίτερες κατηγορίες, όχι κάτι άλλο, είναι ανάλογα την ημερομηνία με τη σύνταξη. Αυτοί λοιπόν οι 40.000 είναι που πήραν σύνταξη ή έκαναν αίτηση πριν το 11μηνο στο συγκεκριμένο. Εσείς δηλαδή που, ή κάποιοι που είδατε ότι πήρατε μικρότερα ποσά, μην απογοητεύεστε, θα πάρετε και άλλα χρήματα. Εάν δεν πάρετε, κάτι δεν πάει καλά. Εάν δεν πάρετε, κάτι δεν πάει καλά. Λογικά θα πάρετε όλοι, δηλαδή, ενώ ήταν δύο σε ένα σπίτι, λέει, και δύο ίδια χρόνια στην επιχείρηση, ο ένας πήρε 100 ευρώ, ο άλλος πήρε 1.000. Σου λέγω με τα 100 ευρώ τι έγινε. Αυτό όλα θα έρθουν και θα διορθωθούν, θα μπουν χρήματα, νομίζω τώρα, μέσα στο Δεκέμβριο. Η κυρία Παρασκευή, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω, έχει πάρει ο πατέρας μου το 2010 ένα δάνειο από τον ΟΕΚ, τρίτεκνη. Είμαστε, ναι. 120 χιλιάρικα. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Ξαναπέστε μου. Έχει πάρει ο πατέρας μου ένα δάνειο το 2010 από τον ΟΕΚ, επειδή ήταν τρίτεκνο. Ναι. Το 2010, 120 χιλιάρικα ποσό. Ναι. Ήταν άλλος ο μισθός του τότε, του εγκρίθηκε. Ναι. Τώρα είναι συνταξιούχος και έχει περίπου σύνταξη στα 330 ευρώ. Ναι. Υπάρχει κάποιος νόμος για κάποιο κούρεμα? Έχουμε κάνει αίτηση για να μπούμε στο νόμο Κατσέλη. Πήγαμε στο δικαστήριο, αλλά πήρε παράταση. Είπανε μέχρι το 22 να ξαναπάμε να εμφανιστούμε. Ναι. Δεν παρουσιαστήκαμε, με λίγα λόγια. Όχι, κυρία Παρασκευή, δεν υπάρχει κανένας νόμος που να υποχρεώνει την τράπεζα να κάνει ένα κούρεμα. Κανένας νόμος. Δεν μπορούμε να διαφύγουμε κάπου που κανένας νόμος, δεν υπάρχει που να μπορέσει να υποχρεώνει την τράπεζα εκτός από τον νόμο που θα βγει μια απόφαση μέσα από ένα δικαστήριο. Μάλλον είναι μια απόφαση. Εξωδικαστικά δεν υπάρχει τίποτα. Απέναντίας θα έλεγα ότι οι τράπεζες είναι πανίσχυρες, κυρία Παρασκευή. Αυτό που προτείνουμε εμείς. Από την Εθνική Τράπεζα του Κράτους, δηλαδή είναι του ΟΕΚ, δεν είναι από ιδιωτική τράπεζα. Μου τα βάλατε όλα μαζί. Μου είπατε ΟΕΚ, Εθνική Τράπεζα του Κράτους, μου τα πάτε άλλο το ΟΕΚ, άλλο η Εθνική και η Εθνική Τράπεζα του Κράτους. ΟΕΚ. Ναι. ΟΕΚ, αλλά τα πήραμε από την κεντρική στην Ομόνια που είναι. Ναι, δεν είναι, δεν είναι η Εθνική του Κράτους. Τι είναι του Κράτους? Από την Τράπεζα του ΟΕΚ, μας είπανε τότε. Δηλαδή από τον ΟΕΚ την έχουμε πάρει το δάνειο. Από τον ΟΕΚ πήρατε μια. Τα λεφτά που τα πήρατε? Τα λεφτά τα πήραμε σε ποιο κατάστημα εννοείται? Από ποια τράπεζα, δεν τα πήρατε? Η εξαργύρωση της επιταγής έγινε σε τρεις δόσεις από την Τράπεζα της Εθνικής. Άρα λεφτά της Εθνικής πήρατε, σωστά? Ναι. Άρα ο ΕΚ απλά επιδοτεί. Η Εθνική είναι μια επιχείρηση, καταλάβατε? Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει κάποιο λύση σε αυτό? Νομίζω δηλαδή, ότι τα δάνεια αυτά, έτσι... Αν και εφόσον θέλετε να το δικάσετε αυτό με το δικηγόρο που το συζητάτε, που εκεί πέρα εξωδικαστικά, πάρτε μαύρο ένα τηλέφωνο, πείτε λεπτομέρειες. Για εξωδικαστική λύση, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πούμε το εξής.
για τις υποθέσεις που είναι στο νόμο Κατσέλη. Να βγάλουμε λίγο και να πούμε για τις υποθέσεις που είναι στο νόμο Κατσέλη. Σήμερα τώρα μπορούμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση και να προστατεύσουμε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, διεκδικώντας μια μικρή δόση και ένα μεγάλο κούρεμα. Μία κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία. Όσοι είσαστε στο νόμο και είστε σε αναμονή απόφασης, θα σας πω ότι έχετε με τα σωστά βήματα τις περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε τα μεγαλύτερα κουρέματα. Και αυτό, εσείς λοιπόν που είσαστε στο νόμο, πάρτε με τώρα ένα τηλέφωνο στο 210-49-64-569 να προσπαθήσουμε να γλιτώσουμε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας για όλους, το ξαναλέω, χωρίς να χρειαστεί να χάσετε τίποτα. Λοιπόν, τρίτη κατηγορία. Αυτοί που είσαστε σε αναμονή της απόφασης και έχει βγει, μάλλον συγγνώμη, αυτοί που έχετε εκδικάσει την υπόθεσή σας, έχετε οριστική απόφαση και είστε πάνω από μία τράπεζα και δεν μπορείτε να διαπραγματευτείτε. Τώρα μπορείτε να διαπραγματευτείτε, τώρα μπορούμε με προϋποθέσεις να πάμε και να μπούμε στην τράπεζα, μήπως δεν ισχύει η οριστική απόφαση και να αποτείνουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν 50.000 ευρώ που μπορεί να διεκδικήσει κάθε μία επιχείρηση να είναι ανεπληττόμενη. Και μια και μιλάμε για επιχειρήσεις, να πούμε για αυτή εδώ την επιχείρηση η οποία είναι στον Κορυδαλό, είναι ένα mini market, δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο. Άρα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για να αποφύγετε και το συνωστισμό. Μπορεί να σας τα φέρει στο σπίτι 211-41-96-783. Λειτουργεί πολλές ώρες, αποφεύγει το συνωστισμό, σας τα φέρνει στο σπίτι και έχει τιμές σε ό,τι έχει να κάνει τη μαναβική, να το πούμε έτσι, πάρα πολύ χαμηλά, και ειδική κατηγορία τιμολογίου 10% σε ανθρώπους φτωχούς, θα πω εγώ, δεν θα το αναλύσω. Άρα, 211-41-96-783, πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο να ενημερωθείτε, να δείτε πώς γίνεται, και από εκεί και μετά, νέα προγράμματα έσπρος 50.000, μην το χάσετε, έχουμε καμιά εβδομάδα, όπως είπε ο κ. Παπαγεωργίου, να κάνουμε τις αιτήσεις. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, μπείτε στην ιστοσελίδα Γαβρίλος Χαλκιώτης, μπορεί να το σώσει στο Facebook, ακολουθήστε μας τις δράσεις που κάνουμε, για να ενημερώνεστε σωστά και έγκαιρα, πρώτοι από όλους. Ευχαριστώ πολύ, Blue Sky. Την αγάπη μου σε όλους εσάς. Πάρτε τηλέφωνο, μπείτε στις σελίδες μας. Να είστε καλά, μείνετε στο Blue Sky. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.